Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για την καθιερωμένη ενότητά μας με τους εινοποιούς. Η Μαρία Τιτάκη βρίσκεται για μια ακόμα φορά κοντά μας, είναι ο λόγος. Μαρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, σήμερα είπαμε Μάλιστα. να μιλήσουμε για την ιδιότητα του εινολόγου. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Επιστήμη ολόκληρη η εινολογία. Ακριβώς. Και είναι η επιστήμη η οποία περιβάλλει το κεφάλαιο κρασί. Κρασί. Χωρίς να είναι κάποιος εινολόγος, νομίζω, ή χωρίς να έχει λάβει τις βασικές σπουδές που αφορούν, που απαιτούνται για να γίνει κάποιος εινοποιός, δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα στο προϊόν. Σίγουρα, κρασί. Σίγουρα. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο κρητικό κρασί, γεγονός είναι ότι αν δεν είχε εξελιχθεί ο τρόπος με τον οποίο σκέφτηκαν πολλοί από εσάς, και κυρίως νέοι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με την εινολογία, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή έχουμε δει μια στροφή, γιατί όλοι όσοι ασχοληθήκατε είπατε ότι θα ασχοληθούμε σοβαρά. Πήρατε τις βασικές σπουδές, φτιάξατε καλύτερες εγκαταστάσεις στα εινοποιεία και ήρθε και ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα για το κρητικό κρασί, που δεν το λέω τώρα εγώ για να κάνω την έξυπνη. Νομίζω ότι το βλέπουμε και στις αγορές. Στην καθημερινότητα του κρασιού. Το λέει ο κόσμος ότι το κρητικό κρασί έχει βελτιωθεί και αυτό αποδεικνύεται εν της πράγμαση και από τους σεφ οι οποίοι διαχειρίζονται το κρασί και επισκέπτονται πολλές περιοχές του κόσμου, αλλά και από τις αγορές. Το κρητικό κρασί πια στέκεται πολύ καλά σε βασικές αγορές. Με πολύ αξιόλογες διακρίσεις θα λέγαμε παγκοσμίως, τόσο σε διαγωνισμούς όσο και σε επίπεδο καταναλωτών, δηλαδή πλέον αρχίζει ο καταναλωτής και ζητάει το κρητικό κρασί, πράγμα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Πάρα πολύ βασικό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Εινολόγος λοιπόν. Με την ιδιότητα αυτή του εινολόγου. Καταρχήν αυτό το πράγμα, αυτή η ιδιότητα. Υπάρχει σχολή πανεπιστημιακού επίπεδου στην οποία θα μπορέσει κάποιος που ενδιαφέρεται να δώσει εξετάσεις για να περάσει? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναζητήσει στο εξωτερικό, ενδεχομένως σε κάποιες εξειδικευμένες σχολές? Ισχύουν και τα δύο. Στην Ελλάδα υπάρχει η Σχολή Εινολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, που είναι στο πλαίσιο του ΤΕΗ Αθηνών. Πλέον τα ΤΕΗ είναι ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οπότε η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα, που σημαίνει ότι έχεις σε διεθνές επίπεδο ένα πτυχίο επίπεδου 4, που είναι απανεπιστημιακού επίπεδου στην ουσία. Τα μαθήματα της σχολής σε βοηθάνε να έχεις μια πλήρη κατάρτιση, ώστε να μπορέσεις να τα απεξέλθεις στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του σύγχρονου κρασιού. Στην Κρήτη, ας πούμε, υπάρχει στο τμήμα φυτικής παραγωγής υπάρχει μια αντίστοιχη στο ΤΕΗ Κρήτης εδώ. Υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα, αλλά δεν είναι. Κάνουν κάποια μαθήματα εινολογίας. Οπότε και στην Κρήτη μπορούμε να το σπουδάσουμε εν μέρη. Δεν είναι όμως τόσο εξειδικευμένο. Όχι. Είναι στα πλαίσια του τμήματος φυτικής παραγωγής. Είναι κάποια μαθήματα εινολογίας. Το βασικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο μπορείς να έχεις το πτυχίο καθαρά εινολογίας, είναι στο ΤΕΗ Αθηνών. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να πάει στο εξωτερικό, φυσικά είναι οι μεγάλες εινοπαραγωγικές χώρες που έχουν παράδοση. Γαλλία, Ιταλία, σε δημόσια πανεπιστήμια ή και ιδιωτικά. Εκεί τώρα κάποιος για να πάει, Μαρία, τι χρειάζεται να κάνει? Δηλαδή κάποιος θα ήθελε να πάει στον Μπορντό, ας πούμε. Απλά να θέλει να πάει, δηλαδή δεν χρειάζεται πρέπει να δώσει εξετάσεις. Όπως συμβαίνει, ναι, δίνουν κάποια προκαταρκτικά μαθήματα για να μπορέσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, ανάλογα με τις απαιτήσεις και την νομοθεσία που έχει κάθε χώρα για την εισαγωγή στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Mm-hmm. Και είναι πολύ φημισμένες οι σχολές, ας πούμε, του Μπορντό στη Γαλλία. Και στην Ιταλία, σε Τοσκάνη και στο Πιεμόντε. Mm-hmm. Που είναι παραγωγική. Και στην Αμερική, βέβαια, που είναι το Ντέιβις. Mm. Είναι από τα πιο γνωστά και από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Τώρα, όσον αφορά σε επίπεδο δημόσιας εκπαίδευσης, ας το πούμε, σε επίπεδο ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα υπάρχουν σχολές
που είναι 1 με 2 χρόνια και μπορείς να κάνεις μαθήματα εινολογίας και επίσης μαθήματα εινοχωρίας που έχει να κάνει κυρίως με τη γευστική εμπειρία από το κρασί, με τη γευσηγνωσία ακριβώς. Και σου δίνουν καλές γνώσεις για να μπορείς να πας παραπέρα. Να έχεις μια πρώτη εμπειρία, να σε μοιήσουν στον κόσμο του κρασιού γενικότερα και να μπορέσεις να προχωρήσεις παραπέρα. Τώρα, ο οινολόγος τελειώνει κάποιος μια σχολή. Ναι. Τι κάνει μετά? Δηλαδή, πού μπορεί ένας οινολόγος να απευθυνθεί για να εργαστεί? Είναι ένα επάγγελμα καταρχήν με προοπτική αυτό, τι νομίζεις εσύ? Μιας και βλέπουμε ότι το κρασί πια στην Κρήτη κάνει αρκετά βήματα και νομίζω ότι χρειάζεται ανθρώπους με γνώσεις γύρω από το αντικείμενο. Θεωρώ ότι ο οινολόγος είναι τα επαγγέλματα, συσταγωγικά, γιατί δεν το θεωρώ επάγγελμα, για μένα είναι λειτουργήμα στην ουσία. Δηλαδή, πρέπει να τα αγαπάς πάρα πολύ αυτό το χώρο για να μπορείς να μπεις και να δουλέψεις και να πεις ότι είναι δημιουργία. Όλη η διαδικασία του κρασιού είναι μια δημιουργία. Οπότε χρειάζεται να έχεις και το μεράκι λίγο. Ο οινολόγος είναι ο καλύτερος σύντροφος του κρασιού. Δηλαδή, χωρίς τη βοήθειά του, συσταγωγικά, δεν μπορούμε να έχουμε και το κρασί που να μπορέσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών, των σύγχρονων καταναλωτών. Γιατί παλιότερα, ας πούμε, είχαμε την εμπειρία κάποιος στο σπίτι μπορούσε λίγο πολύ, ξέραμε όλοι να κάνουμε κρασί. Όσο όμως... Εγώ με φυβάλλω λίγο γι' αυτό βέβαια. Ναι, ακριβώς αυτό. Έως πολύ. Έως πολύ. Και μαλώνω συνέχεια τον μπαμπά μου. Του λέω, εσύ τώρα νομίζεις ότι φτιάχνεις κρασί. Λέω, εντάξει. Καλό είναι, επειδή όπως είπες και εσύ πριν, υπάρχουν πολλοί νέοι στο χώρο και η εξέλιξη του κρασιού οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους νέους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει, έχουν μια επιστημονική κατάρτιση σε όλο αυτό το θέμα που το λέμε κρασί. Είμαστε ανοιχτοί να απευθύνεται όποιος θέλει, να μπορούμε να δώσουμε μια συμβουλή, να συζητήσουμε μαζί του, να δούμε τι σκέφτεται, πώς σκέφτεται για το κρασί και να δώσουμε λίγο μια ροή, ένα δρόμο για να κινηθεί σε καλύτερη κατεύθυνση. Mm-hmm. Γιατί πολλά κρασιά σε επίπεδο χωρικής συνοποίησης, ας πούμε, είναι λίγο περίεργα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και να σου πω πώς το κατάλαβα αυτό. Όταν δοκίμασα τα κρασιά των Ινοποιών, εκεί κατάλαβα ότι στα σπίτια δεν φτιάχνουν κρασί. Φτιάχνουν κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και άνθρωποι που προσπαθούν χρόνια και σίγουρα, τα καταφέρνουν. Σίγουρα, έτσι, και δεν μηδενίζουμε τώρα την προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους που φτιάχνουν το δικό τους κρασί στο σπίτι. Όμως, όταν δοκιμάσεις ένα κρασί το οποίο είναι παρασκευασμένο με τα βήματα, τα σωστά βήματα που πρέπει να γίνουν, εντάξει, εκεί καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά. Να πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν στο σπίτι κρασί, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Βέβαια. Έχουν απευθυνθεί σε ειδικούς, σε οινολόγους, έρχονται στα ενοποιεία, ρωτάνε. Ρωτούν, βέβαια. Και έχει αποτέλεσμα όλο αυτό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο συνδυασμός και των δύο και της γνώσης, που είναι εφόδιο, και της εμπειρίας, βοηθάει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει... να μην το θεωρούμε ότι έλα μωρέ κάνω το κρασί στο σπίτι, έχω έτσι, είμαι ο καλύτερος. Όλοι είμαστε καλοί, αλλά καλύτερος γίνεσαι όταν μαθαίνεις πράγματα. Ναι. Και όταν είσαι ανοιχτός να ακούσεις. Ακριβώς. Και όταν είσαι ανοιχτός να ακούσεις. Θέλω λίγο να δούμε τι προσφέρει στο κρασί ο οινολόγος. Θέλω να τα πάρουμε από την αρχή. Δηλαδή, ο οινολόγος επεμβαίνει ακόμα και στην φάση που το προϊόν βρίσκεται ακόμα στο αμπέλι. Εκεί, από εκεί ξεκινάει η δουλειά του οινολόγου. Και πριν ακόμα τη δημιουργία του αμπελιού. Όταν θέλουμε να φυτέψουμε ένα αμπέλι, να εγκαταστήσουμε ένα καινούργιο αμπελώνα, είναι πολύ σημαντικό ο γεωπόνος που έχει την εποπτεία του υλικού να έρθει σε επαφή με έναν οινολόγο, γιατί ο οινολόγος θα δώσει τα στοιχεία εκείνα που θα θέλει να έχει το κρασί του. Mm-hmm. Και η κάθε καλλιέργεια ανάλογα, το κάθε αμπέλι ανάλογα με το τι ποιότητα θες, ανάλογα με το τι χαρακτήρα θες να δώσεις το κρασί σου, πρέπει να καλλιεργείται και ανάλογα. Και αυτό είναι δουλειά και του οινολόγου. Δηλαδή πρέπει να δώσει
ένα-δύο κατευθύνσεις. Κατευθύνσεις, για ακριβώς, το τι θέλει, τι κρασί τι... θέλει να βγάλει. Άρα, ακριβώς. Ο ινολόγος τι κρασί θέλει να βγάλει. Και ανάλογα και το πολλαπλασιαστικό υλικό που θα βάλουμε στο χωράφι μας, θα πρέπει... Το πώς θα επιλέξεις ποικιλία που θα φυτέψουμε στο αμπέλι μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι σε ορισμένα, ανάλογα με το τι εδάφη έχεις, ανάλογα με το κλίμα, ανάλογα με το κλίμα της περιοχής, ποιες ποικιλίες μπορεί να ευδοκιμήσουν καλύτερα από κάποιες άλλες. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό βοηθάει να έχει και καλύτερη ποιότητα στο κρασί. Είναι το πιο σημαντικό. Στη συνέχεια, όταν πλέον έχουμε τον αμπελώνα μας, είναι πολύ σημαντικό οι καλλιεργητικές φροντίδες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου που ξεκινάει τώρα από τον Μάρτιο μέχρι και τον Τρίγο, είναι να δίνει πάλι κατευθύνσεις όσον αφορά τα κλαδέματα, το πώς θα χειριστούμε την πρώτη ύλη, δηλαδή να μην αφήνουμε τα μπέλη μας να στρεσάρεται, είτε έχει να κάνει με αυτό με το νερό. Δίνει κατευθύνσεις ώστε πάλι να έχουμε την καλύτερη δυνατή πρώτη ύλη. Να μην έχουμε υπερβολικές παραγωγές, γιατί οι υπερβολικές παραγωγές είναι γνωστό ότι δεν έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα στο προϊόν μας. Οπότε είναι δουλειά του ινολόγου να δώσει και εκεί. Ξέρεις, πρέπει να κάνεις αυτό για να έχουμε καλύτερη δυνατή ποιότητα, να έχουμε καλύτερα αρώματα, καλύτερο χρώμα, στα κόκκινα τέλος πάντων. Άρα και στο κλάδεμα χρειάζεται συμβουλή του ινολόγου, ανάλογα πάντα με το τι κρασί θέλει να βγάλει ο ινοποιός. Ο ινολόγος έχει στο μυαλό του το κρασί που θέλει να παράξει. Οπότε σύμφωνα με αυτό καθοδηγεί όλη την ομάδα του, γιατί σίγουρα ο ινολόγος δεν είναι μόνος του. Η γεωπόνη, μαζί με ένα γεωπόνη υπάρχει μια ομάδα. Ομάδα, σίγουρα. Γιατί το κρασί είναι ομαδική δουλειά. Δεν αφορά έναν άνθρωπο μόνο, αλλά δίνει σωστές κατευθύνσεις και σε συνεργασία με το γεωπόνο μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Και στα ινοποιεία στην Κρήτη ειδικά, τα τελευταία χρόνια, είναι τα περισσότερα έχουν και ινολόγους και γεωπόνους, ώστε να είναι πιο σοβαρή, πιο επιστημονική δουλειά και βλέπουμε και τα αποτελέσματα, όπως είπες και εσύ πριν. Νομίζω ότι όταν τηρούνται όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο. Ακριβώς. Και αυτό έχει συντελέσει, το γεγονός αυτό, ότι η συνεργασία που υπάρχει και έχει γίνει κατανοητό στους ανθρώπους που βρίσκονται πια στο χώρο του κρασιού, ότι αν δεν υπάρξει αυτή η ομάδα των ανθρώπων που θα πλαισιώσουν το προϊόν, δεν θα υπάρξει αντίστοιχα ένα καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα. Ένα αποτέλεσμα που αξίζει στο προϊόν αυτό, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι και οι ποικιλίες, οι υγιεινείς ποικιλίες που υπάρχουν στην Κρήτη, έχουν προσφέρει και μπορούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερα στο κρητικό κρασί, γιατί οι ποικιλίες είναι αυτές που θα κάνουν το κρασί να ξεχωρίσει. Ακριβώς. Και πόσο μάλλον όταν οι δικές μας ποικιλίες, οι υγιεινείς κρητικές ποικιλίες είναι μοναδικές στον κόσμο. Αυτό είναι το όχημά μας για να βγούμε προς τα έξω και να δώσουμε ένα μοναδικό προϊόν. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Άρα έχουμε το προϊόν, έχουμε την καλή πρώτη ύλη λοιπόν. Τις τεχνικές πλέον και την τεχνογνωσία για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Άρα έχουμε πεδίο δόξης λαμπρό από εδώ και ύστερα. Νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή. Έχουν μπει πια καλές βάσεις για να προχωρήσει πολύ μπροστά το κρητικό κρασί. Ακριβώς. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μαρία, ένας καλός ινολόγος μπορεί να φτιάξει, αν δεν έχει καλή πρώτη ύλη, ένα καλό κρασί? Μπορεί. Αν έχει τις τεχνικές γνώσεις να τροποποιήσει ενδεχομένως ένα προϊόν. Για παράδειγμα, θα σου πω εγώ, μπορεί να είναι μια κακή χρονιά. Κακή χρονιά για τα αμπέλια, ας πούμε, ή μια ασθένεια ομιγέννητο να περάσει αυτά, ή να έχουν πολλές βροχές και να το προϊόν να μην είναι τόσο καλό όσο το περιμέναμε, να μην έχει οριμάσει αλλά να πρέπει να κοπεί. Τέτοια προβλήματα. Αντιμετωπίζουμε συνεχώς. Που συνεχώς τα αντιμετωπίζουμε και εδώ στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Ο ινολόγος τώρα, ένας καλός ινολόγος που έχει αποκτήσει γνώση και έχει καταρτιστεί μέσω της εμπειρίας του, θεωρείς ότι μπορεί να βελτιώσει κάπως τα πράγματα στο τελικό προϊόν? Ο ινολόγος θα κάνει, ανάλογα με την πρώτη ύλη που έχει, θα κάνει το καλύτερο δυνατό προϊόν. Επειδή για μένα τουλάχιστον το 60% της ποιότητας του κρασιού είναι το αμπέλι, όταν έχεις μια περίεργη συσταγωγικά ή όχι τόσο καλή πρώτη ύλη, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει το αμπέλι σου, θα δώσεις το καλύτερο δυνατό προϊόν. Μπορεί να μην είναι το άριστο, αυτό που είχες σε πολύ καλύτερες χρονιές, αλλά σίγουρα θα είναι αρκετά καλό, χωρίς να λέμε ότι είναι
ότι δεν πίνεται ή ότι είναι κάτι πολύ άσχημο. Ο οινολόγος, αυτή είναι η δουλειά του, να, από ό,τι μπορεί να βγάλει σώσει, το καλύτερο δυνατόν. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που λέμε σε ορισμένα κρασιά η χρονιά του 2005 ή του 2012 ήταν καλή. Εξαρτάται πάρα πολύ από το αμπέλι. Αλλά και από εκεί και πέρα σίγουρα θα βγει ένα καλό προϊόν, γιατί εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες. Ό,τι δυνατότητα μας δίνει η πρώτη ύλη, μπορούμε να την εξαντλήσουμε με τις τεχνικές και με τις γνώσεις που έχουμε σήμερα. Είναι βασικό λοιπόν κάποιος που θέλει να βγάλει κρασί, αλλά να ασχοληθεί σοβαρά, να έχει είτε ο ίδιος γνώσεις οινολόγου, είτε να προσλάβει κάποιον οινολόγο, να απευθυνθεί σε κάποιον οινολόγο για να βγάλει ένα σωστό αποτέλεσμα. Ακριβώς, γιατί αν μιλάμε για οργανωμένα ενοπία, σίγουρα όλα έχουν κάποιον οινολόγο. Όπως είπα και πριν, ακόμα και οι άνθρωποι που θέλουν και βγάζουν το κρασί στο σπίτι τους, μπορούν με μία μικρή ποσότητα να μας φέρουν το προϊόν τους, δηλαδή να τους δώσουμε τις κατευθύνσεις και να μπορέσουν να κάνουν ένα πολύ αξιοπρεπές προϊόν. Αν κάποιος σας φέρει και σας δείξει ότι έχω φτιάξει αυτό το κρασί, εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι λάθη έχει κάνει. Ναι, ένας καλός συνολόγος μπορεί να το καταλάβει. Ναι. Μπορεί να το καταλάβει, γιατί δεν είναι τόσο λεπτομέρειες πια τα λάθη που γίνονται σε αυτό το επίπεδο, όπως είναι ίσως ένα εινοπείο, λάθη εισαγωγικά, αστοχίες, ας το πούμε. Είναι εύκολο και πολύ, πολύ πιο εύκολο να τις διορθώσεις όταν είναι σε επίπεδο χωρικής συνοποίησης και όλα αυτά. Σίγουρα θα γίνει καλύτερο από ό,τι ήταν. Δεν υπάρχει, φτιάχνει 100%. Ανεβαίνει επίπεδο. Οπότε... Μπορεί να συμβεί όμως αυτό, δηλαδή θέλω να πω ότι είστε διατεθειμένοι οι άνθρωποι που γνωρίζετε, αν απευθυνθεί κάποιος να του δώσετε φυσικά, κατευθύνσεις φυσικά, και να του πείτε και... κάποια πράγματα για να βελτιώσει το προϊόν του. Βέβαια. Γιατί κάποιοι το κάνουν και από χόμπι, δηλαδή τους αρέσει πολύ η διαδικασία αυτό... να πάνε να μαζέψουν τα σταφύλια, να τα πατήσουν, να μπουν στη διαδικασία της ζύμωσης του μουστου και να φτιάξουν, να λένε αυτό είναι το κρασί μου. Τους αρέσει. Ακριβώς. Είναι τελετουργία. Είναι τελετουργία, ακριβώς. Είναι τελετουργία. Και... Γιατί όχι να μην το βελτιώσουμε. Ακριβώς. Και από τη στιγμή που υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί να μην το κάνουν. Δηλαδή, δεν βρίσκω και το λόγο πια να έχουμε κρασιά που, ακόμα και στα σπίτια που να μην πίνονται. Ναι. Έχουμε νέους επιστήμονες, νέους συνολόγους που έχουν όλη τη διάθεση να βοηθήσουν. Να βοηθήσουν. Γιατί είναι σύντροφος του κρασιού, είπαμε ο ενολόγος. Είναι... Το ένα χωρίς το άλλο δεν γίνεται. Ναι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε χωρίς το αμπέλι, το σταφύλι, το κρασί και το κρασί δεν θα ήταν στο επίπεδο που είναι χωρίς εσάς. Την τεχνογνωσία. Τώρα να μου πεις επιστημονικά τι σημαίνει ο όρος «βάλε νερό στο κρασί σου»? Να μας το αναλύσεις λίγο. Φυσικά δεν ισχύει «βάζουμε νερό στο κρασί». Θέλω να μας πεις γιατί το λέμε αυτό. «Βάλε νερό στο κρασί σου». Εσύ κάτι παραπάνω ξέρεις. Άμα βάλουμε νερό στο κρασί, θα το αλλοιώσουμε. Αυτή η ρίση έχει αρχαίες καταβολές. Παλαιότερα, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, οι αρχαίοι Έλληνες, στα διάφορα συμπόσια που κάνανε, είχαν τον ίνο. Ο ίνος, λοιπόν, είναι η ονομασία ίνος κρασί. Για να μπορέσουν να πίνουν περισσότερο, εκείνη την εποχή και για να μην τους πειράζει, γιατί όπως ξέρουμε, κάνανε συμπόσια συχνά πυκνά. Και πίνανε αρκετά. Πίνανε αρκετά. Για να μπορέσει λοιπόν να μην τους πειράζει και να μην μεθάνε εύκολα, νερώνανε με κάποιο τρόπο το κρασί τους και τον ίνο τους. Και έτσι βγήκε και ο όρος κρασί. Που σημαίνει ότι ήταν πιο πίνανε ελαφρύ. Περισσότερο, πιο ελαφρύ και να μπορούσαν να πίνουν περισσότερο. Αυτό στην ουσία σημαίνει και το κρασί. Βέβαια. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε νερό για κάτι τέτοιο. Νερό δεν υπάρχει. Όχι. Απαγορεύεται και από την νομοθεσία και νομίζω. Κυριολεξία στην τώρα. Όχι. Στην κυριολεξία δεν βάζετε νερό. Δεν βάζουμε. Απλά έχει να κάνει με τον όρο ότι όταν, επειδή ο ίνος είναι δυνατός και όταν έχεις θες να κάνεις κάποια πράγματα, λίγο να ηρεμήσεις. Να ρίξεις τους τόνους. Ακριβώς. Φυσικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν απαγορεύεται και νομοθετικά. Και δεν έχουμε και κανένα λόγο να το κάνουμε, γιατί αυτό που θέλουμε στο κρασί μας είναι η ένταση των αρωμάτων, η ένταση της γεύσης στο στόμα. Και με το να βάλεις νερό θα αλλοιώσει όλα αυτά. Ναι, σε καμία περίπτωση. Θέλω να πιστεύω κι εγώ πια ότι δεν γίνονται. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Και δεν νομίζω να γίνονταν και ποτέ. Αλλά δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, πουλάμε ένα προϊόν που είναι
όλη η ουσία του, όλο το, όλη η ομορφιά του είναι τα αρώματα. Αυτό το ότι παίρνεις ένα ποτήρι και βρίσκεις όλη τη φύση μέσα, όλη την Κρήτη μέσα, είναι υπέροχο, είναι υπέροχο συνέστημα. Βέβαια. Και είναι κρίμα να το χαλάς. Να το χαλάς, γι' αυτό. Ναι, βέβαια, προφανώς. Δεν υπάρχει λόγος. Τώρα, κλείνοντας, θέλω να πούμε λίγο για τις εκθέσεις που ολοκληρώθηκαν. Τα ενωτικά φέτος, μπορώ να πω ότι ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Επειδή ήρθα από κοντά, σας επισκέφθηκα, τόσο κόσμο δεν είχα ξαναδεί. Επειδή έρχομαι κάθε χρόνο. Φέτος είδα πολύ περισσότερο κόσμο και δοκίμασα και πολύ πιο ωραία κρασιά. Ακριβώς. Πιο ποιοτικά κρασιά, αρωματικά, καινούρια κρασιά. Είδα πολλά καινούρια κρασιά. Είναι οι προσπάθειες που πολύ κάνει... Πολύ καλή προσπάθεια και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους σας. Σε όλους τους ηνοποιούς πραγματικά. Ήταν ηνοποιοί από όλη την Κρήτη, στα ηνοτικά, πλέον, όχι ναι. μόνο από το Ηράκλειο. Και από τα Χανιά είδαμε και από το Λασίθι. Αξιέπαινες προσπάθειες. Μπράβο σας. Μπράβο σε όλους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Είναι γιατί... αλήθεια. Είναι ναι. αλήθεια αυτή και φάνηκε και από τον κόσμο που ήρθε. Δηλαδή εγώ τόσο κόσμο δεν έχω ξαναδεί. Από την πρώτη κιόλας μέρα, Σάββατο απόγευμα, να μην μέχρι βρουν... και τη Δευτέρα. Μέχρι και τη Δευτέρα. Να μην βρεις πού να παρκάρεις. Δηλαδή δεν είχε χώρο να παρκάρουμε. Mm-hmm. Πρώτη μέρα. Εντύπωση ναι, μου. Έκανε και είναι... το χάρηκα πάρα πολύ. Φέτος τα ενωτικά ήταν από τις καλύτερες εκδηλώσεις. Πραγματικά η προσέλευση του κόσμου ήταν εξαιρετική και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται όλη η προσπάθεια που έχει γίνει και ότι μας δίνει το κίνητρο για να συνεχίσουμε, όπως λες και εσύ, να βγάλουμε και άλλα προϊόντα, αξιοποιώντας πλέον τις γενιές ποικιλίες, γιατί είδαμε πολλά καινούργια κρασιά, και κυρίως από κριτικές ποικιλίες, καινούργια βιδιανά, καινούργια μοσχάτα σπίνας. Καινούργια λιαστά. Καινούργια λιαστά, που είναι μια ποικιλίες. Πολύ σημαντική προσπάθεια. Δηλαδή... Έπαθα πλάκα με τα λιαστά που δοκίμασα. Πραγματικά. Εμένα μου αρέσει πολύ το λιαστό, αλλά αξιόλογες προσπάθειες, αξιολογότατες. Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι μόνο από έναν ηνοποιό, θέλω να σου πω, από πολλούς ηνοποιούς. Ναι. Δηλαδή η προσπάθεια είναι από όλους συλλογική. Σας. Από όλους σας πολύ καλή. Και ακριβώς. Ναι, είναι αυτό ότι αναγνωρίζεται πια η προσπάθεια και εμείς θέλουμε να δώσουμε ακόμα παραπάνω. Δηλαδή δεν θέλουμε να προσπαθούμε να μην έχουμε πεδίο να μην εξαντληθεί καθόλου όλο αυτό. Να συνεχίσουμε παραπέρα να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα. Είναι πηγή έμπνευσης. Είναι πηγή έμπνευσης και ο κόσμος, γιατί το βλέπουμε και στο πώς αντιδρά. Πλέον αρχίζει και ζητάει συγκεκριμένα κρασιά. Δηλαδή έρχεται για να ζητήσει βιντιανό, έρχεται να ζητήσει μία βιλάνα, ένα μοσχάτο σπίνας, όχι ένα λευκό απλά ναι. κρασί. Να δοκιμάσω ένα κρασί. Αυτά δεν πλέον. Δηλαδή και στα ενωτικά φέτος ήταν πολύ φανερό αυτό. Ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει να ζητάει συγκεκριμένα κρασιά, συγκεκριμένες ποικιλίες. Και αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει να εκπαιδεύεται λίγο. Που είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ είναι, σημαντικό. Είναι πολύ βασικό και είναι μια κατάκτηση δικιά σας αυτή, επειδή υπάρχει πλέον ποιότητα. Ακριβώς. Στο κριτικό κρασί. Επίσης και πριν δύο μέρες τελείωσε και το Ινόραμα, στο στην οποίο Αθήνα. Στην Αθήνα. Το οποίο για δεύτερη, για πολλωστή μάλλον χρονιά, εμφανίστηκε η Κρήτη Ενωμένη. Δηλαδή, ήμασταν σε μία αίθουσα στο χώρο του Ζαπίου, ολόκληρο το Wines of Crete. Είδα πολύ κόσμο, και είδα φωτογραφίες. Αρκετά και ο κόσμο, πάρα έχει πάρα πολύ κόσμο και πολύ καλές κριτικές για τα κρασιά μας. Πλέον... Είμαστε... Έτσι να συνεχίσετε, εύχομαι. Να είσαι καλά. Σε αυτό το δρόμο να συνεχίσετε. Και ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Ο χρόνος μας τελείωσε. Ακούσαμε για μία ακόμα φορά πολύ χρήσιμα πράγματα. Να είσαι καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, Μαρία. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.